δική σου βραδιά με τα φιλαράκια σου, ναι, με τους φίλους σου. Όντως, είναι... τους μουσικούς, τους καλλιτέχνες, τους ερμηνευτές που δάχουμε. Σήμερα η βραδιά είναι... διασκεδάζω εγώ με τους φίλους μου και με τους ανθρώπους που με αγαπάνε, που θα ακούσουν το... Και το προσφέρεις απλόχερα σε όλους τους φίλους. Εννοείται. Που θα παρακολουθήσουν αυτό το δίωρο και κάτι. Έτσι. Εγώ λέω να προχωρήσει η βραδιά και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, Γιώργο. Ευχαρίστω. Πάμε να συνδεθούμε στο μακρινό Καναδά, εκεί στο κρύο Τορόντο. Λάζος Ιωαννίδης. Γεια σας. Καλησπέρα από το Τορόντο και την αγάπη μου σε όλους σας. Όπως ξέρουμε, η καριέρα σας και η μουσική σας παιδεία, ακόμη και η μουσική σας παιδεία, ξεκίνησε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με σένα. Ξεκινήσατε μαζί, πήγατε ο δύο μαζί, τα πρώτα βήματα μαζί, μεγάλες επιτυχίες μαζί. Τώρα φυσικά εσύ είσαι στον Καναδά, χαράζεις μια καινούρια πορεία, μια καινούρια καριέρα. Πες μας 2-3 λόγια για τον Γιώργο. Φυσικά, να μιλήσουμε για τον Γιώργο. Η ζωή το έφερε να, και η μουσική που μας ένωνε τόσα χρόνια μου άλλαξε τα σχέδια προς το καλό, πιστεύω, να κάνω άλλα πράγματα εδώ. Αλλά τώρα το να μιλήσω για τον Γιώργο είναι σαν να μιλάω για το μισό μου εαυτό στην ουσία, γιατί είμαι από τους τυχερούς που συνεργάστηκα, δούλεψα και μεγάλωσα με τον ίδιο τον αδερφό μου. Γιατί, όπως ξέρεις, λόγω της σχέσης είναι δύσκολο και από θέμα χαρακτήρων και από θέμα χρόνου να είσαι πάντα ταιριαχτός με έναν δικό σου άνθρωπο, γιατί εκεί αφήνεσαι κιόλας, εκεί βγάζεις και όλες τις πτυχές του εαυτού σου. Εγώ νιώθω τυχερός, πρώτον, που ο Γιώργος είναι αδερφός μου, και δεύτερον, που είναι ο τραγουδιστής που συνεργάστηκα, που έμαθα πολλά από αυτόν και πιστεύω έδωσα και πολλά σε αυτόν. Ξέρεις κάτι, θέλω να μου πεις, εσύ που τον ξέρεις τόσο καλά και από μικρό δηλαδή μαζί μεγαλώσατε, θέλω να μου πεις ένα ελάττωμά του και ένα προτέρημά του. Λοιπόν, θα το πω αυθόρμητα, γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο που τον ξέρω από τότε που γεννήθηκε. Το προτέρημά του είναι ότι είναι αληθινός. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος star, αντιστάρ στο χώρο μας. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο μπορώ να στο μεταφέρω. Ναι. Και το ελάττωμά του είναι το προτέρημά του τη σήμερα ημέρα, που είναι αληθινός, γιατί θέλω να πιστεύω ότι η εποχή του δίθεν, η εποχή του να παρουσιάζουμε το περιτύλιγμα, να δίνουμε προσοχή στο περιτύλιγμα και όχι στο μέσα, αισθάνομαι ότι τελείωσε και μέσα από όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνάμε όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι γίνεται και ένα πολύ ουσιαστικό ξεσκαρτάρισμα σε όλους τους τομείς. Ο Γιώργος, λοιπόν, το ελάττωμά του να είναι αληθινός, νομίζω ότι πλέον είναι προτέρημα. Δεν μου λες εκεί πώς θα περνάς εσύ τώρα αυτό το διάστημα με όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό το διάστημα, μιλάμε για ένα χρόνο εδώ και ένα χρόνο. Mm. Δυστυχώς και εγώ είχα χαράξει ένα δρόμο που ήμουνα στην αρχή του, με τη μουσική που γράφω, με ένα project το οποίο είχε πολύ καλές προοπτικές και θέλω να πιστεύω θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα. Άρχισα να μπαίνω σε μια αγορά που το κοινό είναι ξένοι και Έλληνες φυσικά, παίζοντας τη μουσική μου και προωθώντας τον ήχο μας και φυσικά μην αφήνοντας απ' έξω την παράδοση. Είμαι τυχερός που το ζω, γιατί εγώ νομίζω γεννήθηκα για την μουσική. Και δεύτερον, είναι ότι κάποια πράγματα δυστυχώς από την Ελλάδα δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Αυτά για μένα προς το παρόν. Έτσι είναι, έτσι. Θα δείτε
Πιστεύω ότι έρχονται πράγματα που καταλήγουν. Πες μου λίγο, τι σου έχει λείψει πιο πολύ από την Ελλάδα? Οπωσδήποτε μου έχουν λείψει τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Οπωσδήποτε μου έχει λείψει η ατμόσφαιρα της ιδιοσυγκρασίας που μεγάλωσα, μέσα στον ποντιακό ήχο, μέσα στην ποντιακή κουλτούρα. Οι Έλληνες, σαν λαός, είμαστε πιο χαλαροί, το ξέρουμε. Ναι. Μου έχουν λείψει αυτά. Αλλά μια και μιλάμε για τον Γιώργο, θα το πω γιατί δεν θα υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή. Μου λείπει και το άλλο μου μισό, που είναι ο Γιώργος. Γιατί πάρα πολλές φορές έχω πει ότι να ήταν ο Γιώργος εδώ, στη συγκεκριμένη στιγμή, μουσικά. Και νομίζω θα έχει και αυτός τέτοιες στιγμές. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε καλό απόγευμα, καλό βράδυ και ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψεις σε όλα αυτά που σχεδιάζεις, σε όλα αυτά που ετοιμάζεις. Μακάρι και είναι ευχή για όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, γιατί ξέρω πως είναι να η δουλειά σου να είναι αυτό που αγαπάς. Είμαστε ευλογημένοι εμείς να είναι η δουλειά μας η μουσική. Εύχομαι να μην σταματήσει να είναι η δουλειά μας, έστω και μια καθυστέρηση. Και όσον αφορά όλο αυτό που ετοιμάζεται, εγώ νιώθω περήφανος έτσι κι αλλιώς για τον Γιώργο, γιατί ξέρω πόσο προσεκτικός και πόσο δούλεψε γι' αυτό, αλλά μετέπειτα συνεργάτες, όπως είσαι εσύ, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα παιδιά που είδα, νομίζω ότι θα είναι κάτι μοναδικό και πολύ πολύ ποιοτικό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε ό,τι καλύτερη επιτυχία μπορείτε να έχετε από αυτό. Λάζο, σε χαιρετούμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, το πρώτο διπάτη θα ήθελα να το αφιερώσω σε έναν άνθρωπο που δεν είναι πλέον κοντά μας, στον Πόλιο του Παπαγιαννίδη, ο οποίος από την αρχή της καριέρας μου, από τα πρώτα μου βήματα, από τις πρώτες μου δισκογραφίες, έχει γράψει πάρα μα πάρα πολλά τραγούδια. Τον ευχαριστώ και του το αφιερώνω.
σκίσε πολλά έμορφος για πολλά κι αλληλήσα Χριστό δίσαμα πείτε μικρές αντιμονίτσα Χριστό I'm
έχεις έρθει και εσύ εδώ, έτσι, καλεσμένος από τον Γιώργο. Έτσι, είναι μεγάλη μου τιμή που θα τον συνοδεύσω σε μία ακόμα βραδιά, θα το έλεγα, ιντερνετική βραδιά, ένα live stream για τον κόσμο, ο οποίος έχει να μας δει και να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Εσύ ήδη σε είδα πριν, ναι, ζέστενες το όργανο, βέβαια, ξεκίνησες. Βέβαια, όλοι εδώ, όλα τα παιδιά, όλη η μουσική, έχουμε διάθεση, πολύ καλή διάθεση, πολύ καλή ενέργεια, θετική. Εγώ θέλω να, έτσι, να πάμε πίσω στον χρόνο, να ταξιδέψουμε λίγο πίσω, ναι, και να δούμε ποια είναι εκείνη η στιγμή και πώς γνωρίζεις εσύ τον Γιώργο τον Ιωαννίδη. Ναι. Σε μικρή ηλικία, περίπου στα 10-11, ναι, ο Γιώργος τραγούδαγε στο Μύθριο τότε. Σε τότε, πολύ μικρή ηλικία τότε, και αυτός. Τότε ο Γιώργος ήταν φυσικά ίσα που είχε, ναι, 18 χρόνια. Ναι, ήταν πολύ μικρός. Ναι, ήταν πολύ ήταν μικρός. Ναι. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το ότι ήταν τόσο μικρός και είχε ασχοληθεί και αυτός ο αδερφός του με την ποντιακή παράδοση. Και μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τα, δηλαδή από το έναυσμα για να προσπαθήσω κι εγώ να μπω σε αυτό το χώρο, να μάθω λίρα και τα λοιπά, η ηλικία του. Άρα δηλαδή η αφορμή εσύ να ασχοληθείς με τη λίρα ήταν οι βραδιές εκεί στο Μύθριο που... Ναι, οι βραδιές που τον έβλεπα και ήταν σε νεαρή ηλικία και μου έκανε αυτό εντύπωση. Γιατί δεν είχα δει, ας πούμε, νεαρούς να παίζουν λίρα, να τραγουδάνε σε τέτοια ηλικία. Και αυτό με προσέλκυσε, έτσι, ας πούμε. Και ήταν ένα έναυσμα αυτό. Και έτσι ξεκίνησες, ξεκίνησα να μαθαίνω λίρα και ποιος το φανταζότανε. Ενώ τότε, ας πούμε, τον είχα δει μικρό πιτσιρίκο, τον Γιώργο, ναι, ακόμα πιο μικρός, να τραγουδάει και πήρα κι εγώ θάρρος, ας πούμε, να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Σήμερα να συμμετέχω σε δισκογραφία δική του. Μαζί, ναι, ναι, σε διάφορες δουλειές. Και να είσαι και καλεσμένος σήμερα, ναι, εδώ, και, ναι, είναι μια σημαντική στιγμή πάρα για τον Γιώργο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μιας και ζέστανε στο όργανο, έτσι, σιγά σιγά, έτσι, να ανέβεις πάνω. Είμαστε να έτοιμοι. Μας παίξεις. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Μιτσάρα. Γεια σου, αγόρι μου. Είναι τιμή μου που σε έχω δίπλα μου. Δημήτρης Ξενιτόπουλος είναι ένα νέο παιδί, το οποίο μας δίνει ελπίδες για το μέλλον, ότι θα συνεχιστεί η παράδοσή μας. Και πέρα από το ότι είναι άξιος συνεχιστής της παράδοσης, είναι ένας εξαίρετος μουσικός και ένα ταλέντο στο χώρο μας. Πάμε να σε ακούσουμε, Μίτσο. Πολλά από την πάντρια φοβούμαι.
μένεις και τραγωδίσα τόσο γκυρί παραδί. Μένεις και τραγωδίσα τόσο γκυρί παραδείς με. Εδώ. Εδώ, όπως όλοι, Νίκο. Καλεσμένος του Γιώργου απόψε, ναι. Κάτι διαφορετικό, άλλες φορές μεγάλα ταξίδια, μεγάλες βραδιές, παρέα μαζί με τον Γιώργο. Τώρα, υπό άλλες συνθήκες. Σήμερα θα κάνουμε ένα live ιντερνετικό για τον κόσμο που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι έξω σε μαγαζιά και σε εκδηλώσεις. Θα κάνουμε ένα live για το ίντερνετ, για το σπίτι. Μια όμορφη δουλειά. Με τον φίλο μας τον Γιώργο που τον εκτιμώ και τον ξέρω από πολύ μικρό. Έχουμε συνεργαστεί δισκογραφικά σε μαγαζιά, σε συναυλίες. Είναι μια άξια φωνή που το θαυμάζω πολύ. Κοίταξε, εμένα αυτό που με έχει μείνει έτσι πολύ χαρακτηριστικά είναι αυτές οι ωραίες βραδιές στο Glass Palace. Νομίζω ναι. Εκεί ήταν η κορύφωση αυτής της συνεργασίας σας σε ζωντανό. Σε ζωντανό, όπως και σήμερα δηλαδή, πιστεύω ότι ήταν, θα δώσετε... Ήταν οι εποχές, τότε ήταν ωραίες εποχές. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα για τον κόσμο, έτσι να μας απολαύσει. Λοιπόν, οπότε τι άλλο έμεινε, να υπομονή. Πούμε έτσι κάτι που το λέμε συχνά. Να αφήσουμε τα λόγια και να αφήσουμε, έργα. Ναι, τη μουσική πάμε να στα έργα. Λοιπόν, φύγαμε. Σε έρχομαι να σε παραμένει.
παραμερίσμε. Πάγαμε σε και έρχομαι εσύ παραμερίσμε. Δούσι λέω καρδόπονε εσύ δε γελό κλενίσμε. Δούσι λέω καρδόπονε εσύ τα γελό κλενίσμε. Σαν τον μπαντσούκα σπώντας μαύρα λίγα λες και πας. Σαν τον μπαντσούκα σπώντας ρε απορθάνων και γλιτώσων είμαι σε γεσύρ. Και απορθάνων και γλιτώσων είμαι σε γεσύρ. Και ναι σε λατρώει η μαύρη είναι.
Μάνα, μάνα, απαρά μανίτσα, μάνα, απαρά έτερα εν η καρδία, όχνελιέ. Μάνα, μάνα, απαρά μανίτσα, μάνα, απαρά έτερα εν η καρδία, όχνελιέ. Κόμματα με θόλωσαν, κόμματα με θόλωσαν, ασύ να πελετήσιαν, όχνελιέμαι. Κόμματα με θόλωσαν, κόμματα με θόλωσαν, ασύ να πελετήσιαν, απελπισμένος, αχαρών, απελπισμένος, αχαρών, επίνα σωγιά, πρόνο είναι αηλίε. Απελπισμένος, αχαρών, απελπισμένος, αχαρών, επίνα σωγιά, πρόνο είναι αηλίε. Τόσα μόντο είδεμεν, τόσα μόντο είδεμεν, έτερνεν τον τε όνοι να ηλίγεμεν. Τόσα μόντο είδεμεν, τόσα μόντο είδεμεν, έτερνεν τον τε όνοι να ηλίγεμεν. Εσένα πάκι πονούν, όχ να ηλίγεμαι. Τι ψημέρ θα να περνέν, τι ψημέρ θα να περνέν, εσένα πάκι πονούν, όχ να ηλίγεμαι. Όλο αέρα σώματα, όλο αέρα σώματα, μαγγέλα μαμά πε τούνο η μαηλίε με. Όλο αέρα σώματα, όλο αέρα σώματα, αγγέλα μαμά πε τούνο η μαηλίε με. Σρίσμα, να δώσμε ας κλείσκουν και φιλόγες εν ευχαριστώ. Το σρίσμα, να δώσμε το σρίσμα, να
δώσ' με να σκλείσκουμε φιλόγες εν ευχαρίστω. Το μάτια με λακλίδα, το μάτια με λακλίδα κι ας αποχαιρετώ κι ας πάω όσο θέλειον. Το μάτια με λακλίδα, το μάτια με λακλίδα κι ας αποχαιρετώ κι ας πάω όσο θέλειον. Βρεθήκαμε κάπου γύρω στο 97-98 από ό,τι θυμάμαι, όσο αυτός είχε έρθει σαν φοιτητής και αυτός στη Θεσσαλονίκη, όπως και εγώ ήμουν φοιτητής τότε και τον καιρό. Έπαιζα στο Παρακάθ, στην Πουλιακή Ταβέρνα, αυτός μάλλον στο Μύθριο και τον καιρό, γνωριστήκαμε στο Παρακάθ. Τέλος πάντων, συνεργαστήκαμε και αργότερα σε πολλές εκδηλώσεις, έπαιξα στη δισκογραφία του. Και έτσι και ακόμα και σήμερα συνεργαζόμαστε. Και εξελίχθηκε αυτή η συνεργασία σε μια φιλία, γιατί ο Γιώργος, ναι, ναι, η βραδιά που κάνει είναι προφανώς με τους φίλους, φίλους του, έτσι είναι. Παρέ, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πώς νιώθεις σήμερα που θα είσαι κι εσύ κομμάτι αυτής της βραδιάς, αυτού του βίντεο που θα φτιαχτεί? Εντάξει, καταρχήν να τον ευχαριστήσω που με κάλεσε σε αυτό που κάνει. Είναι λίγο η κατάσταση περίεργη και καλό ήταν να έτσι, έστω και έτσι, να μην ξεχνάμε με αυτό που ασχολούμαστε και να επανέλθουμε δρυμύτεροι μετά από όλα αυτά που περνάμε τώρα. Καλησπέρα και από μένα. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Από το 2003, αν δεν κάνω λάθος, που συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά. Εκτός από συνεργάτες, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε οικογένεια με τον Γιώργο. Μετά από τόσα χρόνια αγνωριμίας, καταφέρνει κάθε φορά να με εκπλήσει με τις μουσικές του ανησυχίες και τις ιδέες του. Τον θαυμάζω για τη μουσικότητα και την ερμηνεία του, όπως επίσης για την ευθύτητα και την ειλικρίνεια του χαρακτήρα του. Εύχομαι να απολαύσετε το project αυτό που επιμηλήθηκε με πολύ αγάπη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν τιμή μου να συμμετέχω σε μια τόσο αξιόλογη δουλειά. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Καλησπέρα σε όλους. Το Γιώργο τον Ιωαννίδη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Τον ακούω από τότε που ήμουν μωρό, για να καταλάβετε και πόσο μεγάλος είναι ο Γιώργος. Έχει ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο live, το οποίο είχα τη χαρά να συμμετέχω κι εγώ. Ελπίζω να το απολαύσετε όσο και εμείς και να περάσετε όμορφα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Νίκος Βελίκης. Αν και δεν είμαι πόντιος, θεωρώ πως είναι ένα είδος μουσικής το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο και εμένα προσωπικά μου αρέσει ιδιαιτέρως. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Γιώργο. Καταρχήν θέλω να τον ευχαριστήσω για την πρόταση και τη συνεργασία και τη συμμετοχή σε αυτό το project. Είναι ένα project που πραγματικά είχα πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχω σε αυτό. Γνωριστήκαμε πριν 3 χρόνια περίπου σε ένα live και από τότε, πέρα από συνεργάτες, έχουμε γίνει και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Θέλω να του ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία και σε εσάς καλή ακρόαση. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Πριν πω το οτιδήποτε για τον Γιώργο, θα ήθελα να πω ότι από την αρχή που μιλήσαμε για αυτό το project ήξερα ότι θα μου βγάλει το λάδι. Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε 20 χρόνια περίπου. Έχουμε πάει σε πάρα πολλές δουλειές μαζί. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη και ούτε ξέρω και ποια θα είναι η τελευταία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό το project, εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία, εύχομαι ο κόσμος το αγαπήσει. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, με πολύ καλούς μουσικούς, με ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα, με πολύ αξιόλογα ονόματα του χώρου μας. Καλή επιτυχία και καλή ακρόαση σε όλους. Ευχαριστώ.